Γεια σας παιδιά, καλό μήνα και ελπίζω να είχατε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να είμαστε εδώ λοιπόν για ακόμα μια Κυριακή, με ένα ακόμα part, με τις δικές σας τρομακτικές ιστορίες αλλά και εμπειρίες. Ωραία ξεκινάει ο Απρίλιος, Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας πω ότι είναι μεγάλη μου χαρά που έχετε τέτοια μεγάλη συμμετοχή και στέλνετε τις δικές σας ιστορίες, γιατί μπορεί να επαναλαμβάνομαι, αλλά πραγματικά είναι όλες μία και μία. Πάμε λοιπόν στο βίντεο και στις δικές σας τρομακτικές ιστορίες, μιας και σήμερα ανυπομονώ ιδιαίτερα να τις μοιραστώ μαζί σας. Η πρώτη ιστορία λέει: ο παππούς μου όταν ήταν μικρός, σαν το πιο μικρό από τα αδέρφια, τον έστελναν να βοσκήσει τα πρόβατα. Εκείνα τα χρόνια ήταν συνηθισμένο να στέλνουν τα παιδιά για τέτοιες δουλειές. Ένα απόγευμα λοιπόν, ενώ ήταν στα πρόβατα, άρχισε να βρέχει πολύ και αποφάσισε να στήσει ένα τσαρδάκι με την κάπα του. Μια μικρή αυτοσχέδια, σκηνή δηλαδή. Και να μείνει εκεί μέχρι να σταματήσει η μπόρα. Η μπόρα όμως δεν σταμάτησε και σαν νύχτωσε, άρχισε να ακούει τα σκυλιά του κοπαδιού να κλαίνε. Και μιλάμε τώρα για ατρόμητα τζοπανόσκυλα που τα έβαζαν με λύκους για να προστατέψουν το κοπάδι. Λίγο αργότερα άκουσε να τον φωνάζουν με το όνομά του και δεν σταμάτησαν οι φωνές γύρω από το τσαρδάκι μέχρι που ξημέρωσε. Εκείνα τα χρόνια υπήρχαν συμβουλές για το αν ακούσεις ή δεις κάτι παραφυσικό. Πρώτον, δεν έπρεπε να του μιλήσεις. Έπρεπε να γυρίσεις την πλάτη και να μην δώσεις σημασία. Και αν σε πλησίαζε πολύ, οι παλιοί έλεγαν πως πρέπει να δώσεις το στοιχείο μια μπάτσα με το αριστερό το χέρι. Οι παλιοί συνήθιζαν να λένε πως πολύ συχνά βίωναν τέτοια περιστατικά. Πλέον δεν είναι συχνό φαινόμενο να ακούς ότι κάτι άκουσε κάποιος ή κάτι αισθάνθηκε κάποιος ή κάτι είδε. Έχω ακούσει αυτό που λένε ότι άμα ακούσεις κάτι να σε φωνάζει δεν πρέπει να γυρίσεις και ότι έπρεπε να το αγνοήσεις, αλλά δεν είχα ακούσει αυτό με την μπάτσα με το αριστερό το χέρι. Τώρα το έμαθα. Ευχαριστώ για την πληροφορία, δεν το γνώριζα. Η δεύτερη ιστορία λέει: είχα πάει με ένα φίλο μου σε ένα από τα γύρω βουνά της Πάρνηθας για περπάτημα στο δάσος. Και έτσι όπως περπατούσαμε, ξαφνικά είδαμε ένα παλιό εγκαταλελειμμένο πέτρινο σπίτι. Είπαμε να το εξερευνήσουμε. Και καθώς ανοίγαμε την πόρτα, μας ήρθε μια απέσια μυρωδιά, αλλά δεν μας ενόχλησε και πολύ και μπήκαμε μέσα. Όλα τα πράγματα ήταν στη θέση τους, σαν να το άφησε απλά κάποιος πίσω του, χωρίς να τον νοιάζει τίποτα. Αρχίσαμε να κοιτάμε πιο καλά τον χώρο και βρήκαμε ένα ράφι με παλιές φωτογραφίες που φαίνονταν να είχαν τραβηχτεί πριν από το 1940. Και ανάμεσα σε όλες αυτές τις φωτογραφίες βρήκαμε ένα χαρτί με ένα παράξενο σύμβολο. Δεν δώσαμε πολύ σημασία και μπήκαμε και σε ένα άλλο δωμάτιο που είχε μονάχα ένα τραπέζι που πάνω του είχε παλιά μαύρα κεριά, μια σελίδα από ένα βιβλίο και το κεφάλι ενός τράγου στον τοίχο. Όταν κοίταξε τριγύρω μου, άμα έχει κάτι ακόμα, είδα με την άκρη του ματιού μου μια φιγούρα με ένα μακρύ μαύρο μανδύα. Τρόμαξα, αλλά είπα ότι είναι της φαντασίας μου. Και μέχρι να γυρίσω το βλέμμα πίσω στον φίλο μου, εκείνος είχε αρχίσει να διαβάζει το κείμενο της σελίδας που βρισκόταν πάνω στο τραπέζι. Άρχισα να νιώθω περίεργα. Ξαφνικά ακούγαμε ψήθυρους και μετά ένα ανατριχιαστικό γέλιο από πίσω μας. Αλλά δεν υπήρχε τίποτα. Και μετά ξαναείδαμε την άκρη του ματιού μου την ίδια φιγούρα με πριν. Αλλά αυτή τη φορά έμεινε εκεί, στη θέση της. Οι ψήθυροι άρχισαν να γίνονται πιο δυνατοί. Μετά από λίγο συνήλθαμε και αρχίσαμε να τρέχουμε. Βγήκαμε έξω και ενώ τρέχαμε, βλέπαμε με την άκρη του ματιού μας την ίδια φιγούρα που είδαμε στο εγκαταλελειμμένο σπίτι. Φτάσαμε λαχανιασμένοι σε κάποιο κοντινό σπίτι μέσα στον πανικό. Ζητήσαμε λίγο νερό και την πόρτα άνοιξε ένας παππούς. Μας ρώτησε τι πάθαμε. Του είπαμε την ιστορία μας και άρχισε να μας λέει ότι πριν πάρα πολλά χρόνια ζούσε μια γριά γυναίκα μόνη της εκεί, που για την οποία ακουγόντουσαν πολλά. Έτσι δεν της μιλούσε κανείς. Μια μέρα ξαφνικά εξαφανίστηκε και από τότε δεν την ξαναείδε κανένας. Και τα σε εγκαταλελειμμένα μέρη πολλές φορές μαζεύονται ομάδες ατόμων που ίσως να μην είναι και τόσο καλή ιδέα να μπλεχτείς μαζί τους. Έλεγες μέσα για μαύρα κεριά, για περίεργα σύμβολα, κεφάλια τράγου στον τοίχο. Πάνω κάτω νομίζω όλοι μας καταλαβαίνουμε ή τουλάχιστον υποπτευόμαστε προς ποια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων πηγαίνει το πράγμα, που ασχολείται με τέτοια και είναι και αρκετά επικίνδυνη. Αυτός με το μανδύα θα μπορούσε να μην είναι απαραίτητα κάποιο υπερφυσικό, αλλά κάποιος άνθρωπος. Πράγμα που ίσως το κάνει ακόμα πιο τρομακτικό, γιατί πες ότι τα πνεύματα, από όσο έχω ακούσει, δεν ξέρω αν ισχύει, δεν μπορούν να σε επηρεάσουν ή να σε βλάψουν
αν δεν δώσεις εσύ την άδεια. Επειδή είμαστε βαφτισμένοι. Δεν ξέρω αν ισχύει, κάτι τέτοιο έχω ακούσει. Αν κάποιος ξέρει κάτι παραπάνω, μπορεί να το γράψει στα σχόλια, αν γνωρίζει. Αλλά το να γλιτώσεις από κάποιο άνθρωπο, νομίζω είναι πολύ πιο δύσκολο και πιο τρομακτικό. Ειδικά αν πρόκειται για κάποια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, που είναι και αρκετά επικίνδυνη. Αυτό. Η επόμενη ιστορία λέει: η γιαγιά μου κάποτε είχε πει μια ιστορία για τον πατέρα της με έναν τράγο. Ξανά ο τράγος, είδατε την προηγούμενη ιστορία. Ο προπάπος μου είχε μόλις τελειώσει η κατοχή και ενώ η Αθήνα ήταν ακόμα χωριό και όχι γνωστή τσιμεντούπολη που όλοι γνωρίζουμε σήμερα, γυρνώντας από τη δουλειά στο σπίτι, βλέπει μπροστά του έναν τράγο. Ήξερε πως κανένας γείτονας δεν είχε στην κατοχή του κάποιον τράγο και σκέφτηκε ότι κάπου θα είχε φύγει και βρέθηκε στην περιοχή. Μη γνωρίζοντας σε ποιον ανήκει, είπε να τον πάρει. Αλλά την ώρα που πλησίασε τον τράγο για να τον πάρει, τον είδε να αλλάζει και να γίνεται κάτι σαν άνθρωπος, με κέρατα και πόδια τράγου. Μόλις κατάλαβε τι ήταν αυτό, ο προπάπος το βάλει στα πόδια και αυτό άρχισε να τον κυνηγάει. Ο προπάπος πρόλαβε να μπει στο σπίτι του και ζήτησε από τη γυναίκα του και τα παιδιά του να κλειδαμπαρώσουν όλες τις πόρτες και τα παράθυρα. Τότε όλες οι πόρτες και τα παράθυρα άρχισαν να τρέμουν με βροντές και ακούστηκε μία φωνή: «Βγες έξω, είσαι δικός μου», βλασφημίες και άλλα τέτοια. Η προγιαγιά μου και τα παιδιά τα έχασαν. Ο προπάπος μου τους εξήγησε τι είχε γίνει και η προγιαγιά μου κατάλαβε. Έτσι πήρε λιβάνι και λιβάνισε όλο το σπίτι και προσευχήθηκε σε μια εικόνα της Παναγίας που είχε για να φύγει το κακό. Μετά από λίγο, οι βροντές και οι φωνές σταμάτησαν και όλα ηρέμησαν. Πόσο τρομακτικό θα ήταν αυτό. Φανταστείτε το λίγο, κάντε το λίγο εικόνα. Να ξέρετε πως ό,τι κακό και πονηρό συχαίνεται το λιβάνι και τον αγιασμό. Σκάει, δεν το αντέχει αυτό το πράγμα. Οπότε, αν ποτέ αισθανθείτε ότι κάτι δεν πάει καλά στο σπίτι, ρίχτε λίγο αγιασμό ή κάντε ένα λιβάνισμα. Καλού κακού. Εντάξει. Αυτό για όσους πιστεύουν, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν πιστεύουν καθόλου σε αυτά. Όλα είναι σεβαστά. Δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Απλά είναι... αυτό είναι που θα έκανα και εγώ, ρε παιδί μου. Έτσι. Η επόμενη ιστορία λέει: «Γεια σου, εδώ στη γειτονιά μου, όπως σου είπε, υπάρχει ένα έρημο σπίτι, το οποίο κρύβει πολύ σκοτεινή και λυπητερή ιστορία. Καταρχάς είναι πολύ παλιά ιστορία και το περιστατικό είχε γίνει πριν 40 χρόνια. Μου το έχουν διηγηθεί η γιαγιά μου και ο πατέρας μου. Στο σπίτι αυτό ζούσαν μία μάνα με τα δύο της παιδιά, το γιο της και την κόρη της. Από ό,τι είχα ακούσει, ο πατέρας τους είχε παρατήσει όλους και ζούσαν μέσα στη φτώχεια και την ανέχεια. Το αγόρι της οικογένειας αντιμετώπιζε επίσης και ψυχολογικά προβλήματα. Μπαινό βγαίνει στη ψυχιατρία. Η κόρη παντρεύτηκε και έφυγε και πήγε στην Αθήνα στο δικό της σπίτι. Έτσι έμεινε η μάνα να προσέχει τον ψυχολογικά ασταθή γιο να βλέπει αν παίρνει τα φάρμακά του. Ένα βράδυ όμως δεν τα πήρε και επειδή η μάνα του τον πίεσε να τα πάρει, αυτός άρπαξε ένα μπαλτά και τη χτύπησε στο κεφάλι. Εκείνη την ώρα η γυναίκα κάτι μαγείρευε στο τηγάνι με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά το σπίτι και έτσι κάηκαν και οι δυο. Έχω παρατηρήσει ότι άμα περνάς τώρα έξω από αυτό το συγκεκριμένο σπίτι, ακούς βήματα μέσα σαν να περπατάει κάποιος και κάποιες φωνές κατά διαστήματα. Αυτά τα περίεργα φαινόμενα συμβαίνουν κατά τις 12.30 με 1 το βράδυ. Αυτή ήταν η ιστορία μου, η οποία να σε πληροφορήσω είναι αληθινή 1000%. Και εγώ να σε πληροφορήσω ότι η ιστορία αυτή ήταν 1000% ανατριχιαστική. Ειδικά το γεγονός ότι μπορεί μέσα σε ένα σπίτι που συνέβη ένα τόσο τραγικό συμβάν μπορεί να ακούγονται τέτοιοι ήχοι το βράδυ, σαν να είναι κάποιος μέσα. Αν δεν πρόκειται δηλαδή για τίποτα άστεγος που βρήκαν καταφύγιο και έχουν μπει εκεί, είναι πολύ ανατριχιαστικό. Η επόμενη ιστορία λέει: «Καλησπέρα. Δεν είναι τόσο παραφυσική η ανάμνηση, παρόλα αυτά όποτε τη σκέφτομαι ανατριχιάζω. Συνοπτικά ήμουν σπίτι με τον μικρό μου αδερφό, 16 εγώ, 8 εκείνος, και καθόμασταν σε διαφορετικά δωμάτια. Ξαφνικά ακούω την τηλεόραση στο δωμάτιο που καθόταν εκείνος να είναι σε τέρμα ένταση. Πετάγομαι εκνευρισμένη και πάω προς τα εκεί να τη χαμηλώσω και να του πω να μην το ξαναβάλει τόσο δυνατά. Όμως όταν έφτασα, είδα ότι ο αδερφός μου κοιμόταν καθόλου τη διάρκεια. Δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα και είπα εντάξει, κάτι θα παίχτηκε με την τηλεόραση και άνοιξε μόνη της. Λίγη ώρα αργότερα, ενώ έτρωγα στην κουζίνα, το ραδιόφωνο άνοιξε από μόνο του. Το βράδυ της ίδιας μέρας, οι γονείς μου που γύρισαν από τη δουλειά,
Κάπως το έφερε η συζήτηση και μου είπαν πως το σπίτι έχουμε κρατήσει λείψανα, δηλαδή μικρά ο Στένος Αγίου ή Μοναχού, δεν θυμάμαι καλά, τα οποία και επί το που μου έδειξαν. Δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση που όλα αυτά έγιναν την ίδια μέρα και ούτε θέλω να το πολύ σκεφτώ, η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι ότι το πώς άνοιξαν μόνα τους η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, ούτε εγώ μπορώ να το εξηγήσω. Τώρα για τα λείψανα έχω ακούσει ότι είναι προστασία για το σπίτι που τα φυλάει, που τα φιλοξενεί. Να ξαναπώ ότι δεν έχω γνώση πάνω στο θέμα, αλλά δεν πιστεύω ότι είχαν να κάνουν με το συμβάν. Ίσως ήταν κάτι άλλο, υπερφυσικό ή όχι, κανείς μας δεν μπορεί να ξέρει. Αλλά κι εγώ στη θέση την ίδια αντίδραση θα είχα. Θα προτιμούσα να μην το πολύ σκεφτώ. Είναι η αλήθεια. Η επόμενη ιστορία λέει: η γιαγιά μου, μητέρα της μητέρας μου, διηγήθηκε μεταξύ άλλων το εξής. Έχοντας παντρευτεί τότε νεαρή κοπέλα και έχοντας ήδη τη μητέρα μου βρέφος ακόμη στο σπίτι, χρειάστηκε να λείψει για κάποιες ώρες. Και έτσι είπε στον παππού μου, τον άντρα της, να πάει την μητέρα μου σε μια ξαδέρφη του για να την προσέξει μέχρι να επιστρέψει και να την πάρει. Ο παππούς μου την πήγε στην ξαδέρφη του και έφυγε. Όταν η γιαγιά μου επέστρεψε για να πάρει τη μητέρα μου από την ξαδέρφη του, διαπίστωσε αφού έφτασε στο σπίτι ότι έλειπε ένα φυλαχτό που είχε καρφιτσώσει μέσα στο μπουφανάκι της μητέρας μου. Έχοντας την εντύπωση πως χάθηκε ή πως κάποιος ενδεχομένως το έκλεψε, μιας και ήταν από χρυσό αν δεν απατώμε, πήγε ξανά στην ξαδέρφη του παππού και τη ρώτησε αν είδε το φυλαχτό και αν τυχόν κάποιος την επισκέφτηκε μέσα σε αυτό το διάστημα που την πρόσεχε. Η ξαδέρφη της είπε ότι πράγματι την επισκέφτηκε για λίγο η εν λόγω θεία, ας την πούμε Νίτσα. Όμως το φυλακτό δεν το είχε δει κάπου. Ενοχλημένη η γιαγιά έφυγε γιατί γνώριζε ότι η Νίτσα διάβαζε κόσμο. Μετά από ακαθόριστο διάστημα, σύμφωνα με τα λεγόμενα της γιαγιάς μου, θα ήταν καλοκαίρι. Έτσι κάθισε έξω στην περάντα του σπιτιού της και τη μητέρα μου την είχε στο υπνοδωμάτιο. Ξαφνικά πέρασε μπροστά από το σπίτι της μια τσιγκάνα. Εκείνη ρώτησε τη γιαγιά μου αν θα μπορούσε να της δώσει ένα ποτήρι νερό να ξαποστάσει. Φοβισμένη από τις δυσιδαιμονίες της εποχής, η γιαγιά μου πήγε και της έφερε νερό και η τσιγκάνα κάθισε δίπλα της. Έπειτα αφού την ευχαρίστησε, της είπε «Ξέρω ότι είσαι καλή κοπέλα, όμως κάποιος θέλει να σε κάνει κακό σε σένα και το παιδί σου». Η γιαγιά μου σοκαρίστηκε γιατί δεν της είχε πει ότι έχει κάποιο παιδί. Τότε η τσιγκάνα τη ρώτησε αν θέλει να τη βοηθήσει να λύσει το κακό που κάποιος θέλει να της κάνει και η γιαγιά δέχτηκε. Τότε της είπε αν γίνεται να της φέρει ένα πετσετάκι, ένα αυγό και ένα πιρούνι. Η γιαγιά μου της τα έδωσε και εκείνη ξεκίνησε να λέει κάποια λόγια. Ζήτησε από τη γιαγιά μου να βάλει το αυγό στη μέση της πετσέτας, να την πιάσει από τις τέσσερις άκρες και να το χτυπήσει μία φορά στο πάτωμα. Έτσι και έκανε. Έπειτα πήρε η τσιγκάνα το πιρούνι και ανακάτεψε το σπασμένο αυγό. Με έκπληξή της είδε η γιαγιά μου τη τσιγκάνα να βγάζει μέσα από το αυγό το φυλαχτό της μητέρας μου. Η γιαγιά μου έμεινε άφωνη και την ευχαρίστησε. Έκτοτε αυτό το φυλαχτό το πρόσεχε σαν τα μάτια της. Αλλά δεν τελείωσε εκεί η ιστορία. Το ίδιο φυλαχτό το κράτησε η γιαγιά μου ως κοιμήλιο για μένα. Μετά από δεκαετίες λοιπόν, η μητέρα μου το είχε καρφιτσωμένο στο μαξιλάρι μου, στο παιδικό μου κρεβατάκι στην Αθήνα, στον κόκκινο μήλο. Εκείνο το διάστημα, όσο μέναμε σε εκείνο το σπίτι, έτυχε να περάσει ο εγγονός της Νίτσας, ξάδερφος της μητέρας μου από το σπίτι μας. Μετά από κάποιο διάστημα, διαπίστωσε η μητέρα μου ότι πάλι είχε χαθεί το φυλαχτό αυτό. Και το αστείο της υπόθεσης, ρώτησε τη γιαγιά μου πάλι σχετικά με αυτή την υπόθεση, τι να συνέβη με το φυλαχτό. Και εκείνη μου είπε ότι την τελευταία φορά που το είδε, το είχε καρφιτσωμένο στο πέτο του εν λόγω ξάδερφος της μητέρας μου. Όταν το ρώτησε η γιαγιά μου από πού το πήρε αυτό το στολίδι, εκείνος μασάγε τα λόγια του και έλεγε συναρτησίες. Έτσι προκύπτει το ερώτημα αν όλα αυτά ευσταθούν. Αν τυχόν πράγματι ήταν δεμένο με μάγια το φυλαχτό, εφόσον περιήλθε στην κατοχή του εγγονού της μάγισσας. Και αν όντως έδεσαν με μάγια τη μητέρα μου. Επίσης γνωρίζουμε από τους συγγενείς μας εκεί ότι η εκταφή της Νίτσας αναβλήθηκε τρεις φορές, σίγουρα, γιατί το σώμα της δεν έλειωνε. Όπως επίσης κατά τις τελευταίες της μέρες, βόγκαγε θέλοντας να ξεψυχήσει και δεν μπορούσε. Είπαν ότι όταν την άνοιξαν είχαν μεγαλώσει τα μαλλιά και τα νύχια της, όπως επίσης ότι φαινόταν σαν να έχει κινηθεί μέσα στο φέρετρο. Της άνοιξαν και τρύπα πίσω από το φέρετρο ή τον τάφο, για να μπαίνει υγρασία έτσι ώστε να προωθηθεί η αποσύνθεση μετά την πρώτη προσπάθεια εκταφής, αλλά δίχως αποτέλεσμα. Αυτό είναι πολύ ανατριχιαστικό. Όπως ανέφερε και ο άνθρωπος που μου έστειλε την ιστορία του,
όντως αν ζούσαμε κάποια χρόνια πιο πίσω, θα μιλούσαμε για περίπτωση βρικολακιάσματος. Μιας και λένε σύμφωνα με τη λαογραφία πως βρικόλακας γίνεται κάποιος που είτε έχει αυτοκτονήσει, είτε τον έχουν καταραστεί, είτε τον έχει δαγκώσει κάποιο ζώο, ενώ πολλές φορές βρικόλακες θεωρούνταν και οι μάγισσες ή οι δαιμονισμένοι. Άρα μια γυναίκα που ασχολούνταν με τη μαγεία, πολύ πιθανά να βγάζανε μετά τη φήμη ότι βρικολάκιασε. Αυτές ήταν οι ιστορίες σας και για σήμερα. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή αν δεν έχετε κάνει και να πατήσετε και το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για όλα τα νέα του καναλιού. Νέο βίντεο ανεβαίνει κάθε Κυριακή και Τετάρτη 9.30 ώρα το βράδυ, πάντα σε πρεμιέρα, και όποιος θέλει μπορεί να είναι εκεί που μιλάμε όλοι μαζί live στο chat. Και κάπου εδώ να σας ευχαριστήσω όλους θερμά για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο κανάλι. Να σας υπενθυμίσω ότι την Τετάρτη ανεβαίνει το τρίτο και τελευταίο μέρος της ιστορίας, το μυστικό της καταστροφής του Τσέρνομπιλ, και θα μάθουμε πώς καταλήγει όλο αυτό το thriller που ζούμε τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Αν δεν έχεις δει ακόμα το πρώτο και το δεύτερο μέρος, μπορώ να σου πω ότι χάνεις. Απλά αυτό. Αυτά από μένα. Τα λέμε την Τετάρτη. Γεια σας.